Καλησπέρα και σήμερα. Είναι η 20η διάλεξη για το πρώτο έτος. Σήμερα, όπως ήδη έχουμε εγκαινιάσει το θεσμό, καλούμε έναν πάλι συνάδελφο να μας παρουσιάσει μία άλλη μέθοδο διαγνωστική και θεραπευτική, ένα άλλο θεραπευτικό σύστημα, το οποίο θα μας το παρουσιάσει σε σχέση και με την ομοιοπαθητική, γιατί είναι ταυτόχρονα και ομοιοπαθητικός γιατρός πολλά χρόνια εμπειρός και ταυτόχρονα από από όσο ξέρω τουλάχιστον γιατρούς που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της Αγιουρβέδα στην Ελλάδα. Όπως έχω ξαναπεί, ο στόχος της εταιρείας είναι να δώσει μία διεύρυνση της σκέψης μας με την γνωριμία και άλλων θεραπευτικών συστημάτων και να δούμε και την ομοιοπαθητική ιατρική και από άλλες οπτικές γωνίες. Να μην πω περισσότερα, ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Τσουρουκτσόγλου, ομοιοπαθητικός γιατρός και γιατρός της Αγιουρβέδα, θα μας μιλήσει για την Αγιουρβέδα και την ομοιοπαθητική. Ανδρέα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, δεν έχω κουβαλήσει και ηχεία για να ακούμε δυνατά. Κάνουμε λίγο ησυχία για να ακούσουμε ένα διάλογο εδώ, τον οποίο θα ξαναακούσουμε στο τέλος της ομιλίας μας, αλλά τότε θα τον ακούσουμε τελείως διαφορετικό μάτι. Λοιπόν, σωρτάκι. Ανδρέα, άμα κάθεσαι από εδώ, φαίνεσαι. Διαταγάς. Πετάξω απέρα της στο εστιατορείο και φέρε μου κάτι να ξυπνήσω. Μάλιστα, τι να σας φέρνει. Κάτι ένα πρωί δεν θα φάω σήμερα, δεν θυμάμαι. Μια μακαρονάδα. Με σαλτσίτσα. Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό, ψητό. Και πού είσαι πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτέρες. Και μια συναντρίδα. Αν υπάρχει, αν υπάρχει, αν υπάρχει, αν πας σε συνάντηψε ρε ποιο. Όχι βέβαια, άντε πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα πες. Και να μου κάνει πίρα και ψωμιά. Ναι. Μόνο αυτά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα πάω. Λοιπόν, είναι γνωστή η ταινία. Το κρατάμε στο μυαλό μας. Και πάμε να δούμε. Μισό λεπτάκι, όλα θα γίνουν. Αγιουρβέδα. Εσείς δεν βλέπετε όμως. Κάπως. Αγιουρβέδα. Θα μου συγχωρήσετε μια καραμελίτσα που έχω και το λαιμό που θα πίνω, γιατί είναι μια δύσκολη Παρασκευή και το πρωί μιλάω. Έχει ακούσει κανείς περί Αγιουρβέδα? Οκ. Είναι καλό το ποσοστό. Το 1984, όταν κάλεσα τον δάσκαλό μου έναν ειδό και κάναμε μια ομιλία στην Ευρωαμερικανική Ένωση, το όνομα Αγιουρβέδα υπέφερε. Σχεδόν κανείς δεν το έλεγε σωστά. Έχω ακούσει, το σύνηθες ήταν Ayurveda. Άλλοι λέγανε τι είναι αυτό. Είναι ινδικό, είναι σανσκριτικό, τι είναι. Είναι καλό λοιπόν, όταν πηγαίνουμε σε μια περιοχή που δεν έχουμε ξαναπάει, όταν δεν έχουμε ακούσει κάτι, όταν έχουμε επισκεφθεί κάποιο τόπο, να έχουμε ακριβείς οδηγίες. Όπως αυτές. Αυτή είναι πραγματική πινακίδα, δεν είναι φωτοσοπιά. Εμφανίστηκε στους Ολυμπιακούς, πριν τους Ολυμπιακούς 2004, και ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία να εξυπηρετήσουμε τους ξένους τουρίστες που ψάχνουν το αεροδρόμιο. Βέβαια, σε ένα συνέδριο, γιατί συνήθως ξεκινάμε αυτή την ομιλία, κάποιος είπε: ναι, αλλά δεν το βλέπετε. Είναι μπροστά στα μάτια σας. Είναι τόσο ολιστικό. Δηλαδή, είτε από εδώ πάτε για το αεροδρόμιο, είτε από εκεί πάτε για το αεροδρόμιο, τελικά θα πάτε στο αεροδρόμιο. Αν το καλοσκεφτείς λοιπόν, έχει μια δόση ολιστικότητας. και επειδή μπορεί να μην είναι η μοναδική πινακίδα, έχω κάνει μια μικρή συλλογή από τις πινακίδες. Αυτό είναι το αρκαλοχώρι, αν το ξέρετε. Υπάρχουν πολλά. Το πρώτο θέμα λοιπόν που πρέπει να σας εξηγήσω είναι τι είναι αυτό το αγιουρβεδικό σύστημα. Αν έχουμε ακριβείς πληροφορίες λοιπόν, να, κι άλλο, αυτό είναι στην Πάρο, ας πούμε. Παραλία από εδώ, παραλία από εκεί. Πάμε στην παραλία. Τι είναι λοιπόν αυτό το αγιουρβεδικό σύστημα? Είναι λογικές αυτές οι ερωτήσεις? Δεν το βλέπετε. Είναι πολύ εύκολο. Πάμε στην καρέκλα και πήγαινε εκεί. Δηλαδή, επειδή το βασίζω πάρα πολύ σε οπτικό, ακουστικό έτσι, θέμα, είναι καλό να βλέπετε. Δεν είναι λογικές ερωτήσεις αυτές? Είμαστε γιατροί, ασχολούμαστε με την ιατρική και έρχεται κάποιος συνάδελφος και λέει: «Ξέρεις, έχω ασχοληθεί με ένα σύστημα που λέγεται Ayurveda. Τι είναι, πού έρχεται, τι κάνει?» Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε τι χρησιμεύει? Δηλαδή, για ποιο λόγο να ακούσω, να ασχοληθώ, να ενδιαφερθώ για το αγιουρβεδικό σύστημα? Η πρώτη λοιπόν προσέγγιση, να σας εξηγήσω τι σημαίνει. Είναι ινδικές λέξεις, έτσι, σανσκριτικές λέξεις, ανατολικές λέξεις. Άγιος λοιπόν σημαίνει ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Και Βέδα είναι η γνώση. Έχετε ακούσει ίσως για τα Ιερά Ευαγγέλια των Ινδιών, τους Βέδες. Όπως έχουμε βγει τα 4 Ευαγγέλια, οι Ινδοί έχουν τους 4 Βέδες. Παράρτημα λοιπόν στον 4ο Βέδα, τον Ατχάρβα Βέδα, ήταν τα πρώτα αγιουρβεδικά ιατρικά κείμενα. Άρα, η γνώση, η επιστήμη της ζωής, είναι το θέμα του αγιουρβεδικού συστήματος. Εκεί λοιπόν που νομίζετε ότι είναι κάτι ινδικό, σανσκριτικό, ανατολικό κλπ. Κλπ. Για ξανακούστε την ορολογία με ελληνικά. Άγιος, υγεία, είναι ακριβώς η ίδια ρίζα. Άλλο αν πιστεύουμε στην Ινδοευρωπαϊκή προέλευση των γλωσσών, ή αν εμείς θεωρούμαστε Έλληνες ότι είμαστε οι καλύτεροι στον πλανήτη και εμείς δώσαμε τα φώτα στην ανθρωπότητα. Βέβαια το ίδιο έχουν και οι Ινδοί, ότι και αυτοί δώσαν τα φώτα στην ανθρωπότητα, δεν θα τις αποθούμε. Πάντως είναι η ίδια ρίζα. Άγιο, Άγιος είναι η υγεία και Βέδα είναι η σπερμαντική ρίζα Βίδ, που είναι το είδα. Εν είδα ότι ουδέν είδα, η γνώση. Άρα αυτό που πριν από ένα λεπτό το νομίζαμε ότι είναι κάτι τελείως ινδικό και αγιουρβεδικό και σανσκριτικό, Αγιουρβέδα, είναι μια πολύ ελληνική λέξη. Είναι το είδα της υγείας. Είναι το να γνωρίζω για την υγεία. Ερώτημα λοιπόν. Είναι ένα θεραπευτικό σύστημα, όπως ήταν η εισαγωγική έτσι τοποθέτηση? Δεν είναι ένα θεραπευτικό σύστημα. Εγώ ασχολήθηκα και πήγα προς τα εκεί, διότι έβλεπα κάποια διέξοδα σε άλλα θεραπευτικά συστήματα, της ομοιοπαθικής συμπεριλαμβανομένης, και τώρα σας μεταφέρω αυτή την εμπειρία μου. Δεν είναι λοιπόν, δεν λέει ούτε για πάθος, ούτε για θεραπεία. Ούτε ομοιοπαθική, ούτε αλλοπαθητική, ούτε φυτοθεραπεία, ούτε. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει η γνώση της υγείας. Άρα, να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι ένα ακόμα θεραπευτικό σύστημα. Μια άλλη, ας πούμε, εναλλακτική ιατρική, μια άλλη ολιστική ιατρική. Δεν είναι κάτι απόκριφο. Δεν είναι κάτι με γκουρού και γιόγκα και όλα αυτά. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, σε συνεντεύξεις, σε τηλεοράση, σε ραδιόφωνα, υπάρχει ερώτηση: ναι, αλλά αυτά δεν έχουν να κάνουν με γιόγκα. Δεν έχουν να κάνουν με κάποιους γκουρού που είναι κάπου ντυμένοι στα πορτοκαλί κλπ. Καμία σχέση. Απολύτως καμία σχέση. Είναι τελείως επιστημονικό πράγμα. Θα το δείτε. Και βεβαίως δεν πρόκειται για θρησκεία. Έτσι. Λέω τα αυτονόητα, αλλά πολλές φορές πρέπει να υποθούν τα αυτονόητα. Η ιστορία, η αυγή της ιστορίας, της όλης της ιστορίας. Α, να σας πω κάτι άλλο. Δεν είναι η Αγιουρβέδα. Δεν είναι η Ανδρέας, η Άθος. Είναι ο Αγιουρβέδα. Είναι ο Βέδα. Δηλαδή, άμα βελτίστε σανσκριτικά, είναι αρσενικό όνομα. Είναι ο Γιόγκα. Βέβαια στην Ελλάδα για κάποιο λόγο τα έχουμε κάνει όλα θηλυκά. Η Γιόγκα, η Αγιουρβέδα. Είναι αρσενικά, είναι ο Αγιουρβέδα. Άρα δεν θα με παρεξηγήσετε που θα το λέω ο Αγιουρβέδα, στον Αγιουρβέδα κλπ. Ξεκινάει λοιπόν τα πρώτα γραπτά κείμενα, είναι στο 6.000 π.Χ. παράρτημα του Ατχάρβα Βέδα. Υπήρχε μια ευχάριστη στιγμή, έτσι χιουμοριστική στιγμή, πριν από πολλά χρόνια όταν υπήρχε η ΕΡΤ και γινόταν καλές εκπομπές στην ΕΡΤ, ήταν μια Δευτέρα νομίζω βράδυ, στην εκπομπή του Κούλογλου, καλεσμένοι διάφοροι, ο Τζιτζινίδης, πριν από εμάς, και ήμασταν μαζί, ας πούμε, οι δυο μας, ο Μίλλος ο Καράτης, να μιλήσει για τον φεμινισμό, και εγώ να μιλήσω για το αγιουρβεδικό σύστημα. Και είπε ο Μίλλος πρώτα, αυτό, κανονισμός, 3000 π.Χ., μπλα μπλα κλπ. Οπότε, μόλις είδαμε αυτό, λέει ο Ροστέλης ο Κούλογλου, λέει στον Καράτη, λέει, σας ρίχνουν περίπου 3000 χρόνια. Χρονικά. Είναι λοιπόν πολύ παλιό σύστημα. Πολύ παλιό σύστημα. Και οι δύο βασικές προσεγγίσεις είναι οι παθολόγοι και οι χειρουργοί που μιλάνε για Αγιουρβέδα. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, η αντιπαλότητα που υπάρχει σήμερα, κακώς, αλλά υπάρχει σήμερα, μεταξύ παθολογικών ειδικοτήτων και χειρουργικών ειδικοτήτων, ακόμα και αν είναι λεπτή και στον αέρα, υπάρχει μια αντιπαλότητα, υπήρχε και στα αρχαία χρόνια. Ενώ λοιπόν ο Τσάρακα, ο οποίος είναι παθολόγος, μιλάει για το αγιουρβεδικό σύστημα, και όταν φτάνει στη θεραπεία, γυρίζει και μιλάει με παθολογικούς όρους, φάρμακα, βότανα, ας πούμε. Ο Σούσουλτα μιλάει για το αγιουρβεδικό σύστημα και όταν φτάνει στη θεραπεία, γυρίζει και μιλάει για χειρουργία. Και όπως λέμε, πολλές φορές, ξέρετε, έχουμε έναν ασθενή στο νοσοκομείο, εμείς, σαν γιατροί, έχουμε τον δικό μας άνθρωπο. Και πηγαίνουμε να το δούμε το προηγούμενο βράδυ του χειρουργείου, εσύ Γιώργο, τι θα γίνει αύριο, εντάξει, όλα καλά με τη σχολή, με την χολή σου, τι θα κάνεις. Ναι, λέει, πέρασε ο χειρουργός, με είδε. Πέρασε και ο καρδιολόγος, με είδε. Πέρασε ο αισιολόγος, με είδε. Ωραία, κάνουμε όλα αυτά. Μετά ξαναπέρασε ο χειρουργός και με ρώτησε, τι σου είπε ο καρδιολόγος. Και εκείνη τη στιγμή ο ασθενής νιώθει λίγο μετέωρος. Δηλαδή, λέει, γιατρέ μου, δεν έχετε μιλήσει με τον καρδιολόγο. Μπορεί ο χειρουργός στον διάδρομο να κοιτάζει από την άλλη μεριά όταν περνάει ο καρδιολόγος. Από την άλλη μεριά. Αυτή η αντιπαλότητα λοιπόν, όσο λεπτά και αν είναι κρυμμένη, υπάρχει και στο αγιουρβεδικό σύστημα. Το κρατάμε στο μυαλό μας. Κάτι ακόμα είναι ότι οι αρχαίοι Ινδοί τα ξέραμε. Οι αρχαίοι Έλληνες τα ξέραμε. Οι Έλληνες λοιπόν εμείς πήγαμε παντού, πήγαμε και προς Ανατολάς μας. Οι Ινδοί ήρθαν προς δυσμάς τους και συναντηθήκαμε. Και ουσιαστικά αυτά που θα διαβάσετε, αν διαβάσετε στα ιπποκρατικά έργα, είναι περίπου copy-paste αυτά που λένε και τα αγιουρβεδικά βιβλία. Η ελληνική ιατρική ήταν και παραμένει πολύ υψηλά στο μυαλό, στη σκέψη, στην εφαρμογή των Ινδών. Αν πάτε στις Ινδίες θα δείτε όλα τα μεγάλα φαρμακεία λένε Ayurvedic, βεβαίως, and Unani medicines. Ίωνες, Ιουνάνι, Ιουνανιστάν, Ελλάδα. Απλώς μπείτε σε ένα Google και κοιτάξτε φωτογραφίες από ελληνικά φαρμακεία. Δεν χρειάζεται να πάτε εκεί. Αγιουρβεδικές και ελληνικές φαρμακευτικές συνταγές. Οι Ινδοί λοιπόν πήγαν και προς Ανατολάς τους, συναντήθηκαν με τους Κινέζους που είναι προς τα εκεί και τα είπαν επίσης και ουσιαστικά αρχαία Ελλάδα, αρχαία Ινδία, Κίνα έχουν πολύ κοντινές καταβολές στα ιατρικά του συστήματα. Θα το δείτε τώρα σε λίγο που θα μιλήσουμε για τα 5 στοιχεία. Λοιπόν, το Ακάσα Βάγιο Τέτζας, Τζάλα και Πρίθιβι δεν χρειάζεται να το μάθουμε. Όμως, το εθέρας αέρας πύρη δοχή τα έχετε ακούσει. Μιλάτε για το σήμα εδώ πέρα, πιθανώς έχετε πει και τα στοιχεία τα οποία είναι φτιαγμένα όλα τα πράγματα στο σήμα. Φανταστείτε λοιπόν να είστε ο κατασκευαστής ενός αυτοκινήτου. Ο σχεδιαστής και κατασκευαστής. Και ας πούμε ότι αυτό το αυτοκίνητο σας το φέρνει ένας πελάτης και σας λέει το κόκκινο λαμπάκι εδώ δεξιά ανάβει 3 φορές και σβήνει και σε 5 λεπτά ανάβει 3 φορές και σβήνει. Αν εσείς έχετε κατασκευάσει αυτό το αυτοκίνητο, ξέρετε ακριβώς τα υλικά τα οποία έχετε χρησιμοποιήσει για να κατασκευάσετε αυτό το αυτοκίνητο και πριν σας πει οτιδήποτε άλλο, θα του πείτε εφόσον κάνει αυτό το λαμπάκι, πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Είστε ο κατασκευαστής. Χρησιμοποιήσετε κάποια υλικά και ξέρετε το δημιούργημά σας. Η δημιουργία, το σύμπαν, κάπως κατασκευάστηκε. Θεός, δημιουργική αρχή, φύση, κάπως κατασκευάστηκε. Και κατασκευάστηκε με 5 συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες, οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Ίνκας, Ολμέκια, Δέκη κλπ. Όλοι μιλάνε για τα στοιχεία με τα οποία κατασκευάστηκε το σύμπαν. Και όλοι λένε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, σαν να πάμε σε ένα δάσος, να έρθει ένας Έλληνας, ένας Ινδός, ένας Κινέζος, ένας Πολωνός, ένας Ρώσος, όπως λέει και τον έκδοτο, να μας περιγράψει το δάσος. Θα πει το δάσος έχει τα ένδρα που είναι πράσινα πάνω, καρμί κάτω. Αν περιγράφεις ένα πράγμα, το περιγράφεις με παρόμοιο τρόπο από έναν άλλον που το περιγράφει λίγο δεξιά σου, λίγο αριστερά σου. Γιατί να εξετάσουμε τα πέντε στοιχεία? Διότι αν μπούμε στο πνεύμα, στη φιλοσοφία, στο σκεπτικό του κατασκευαστή, πάμε από τη δική του τη μεριά και κοιτάξουμε τη δημιουργία, το σύμπαν, άρα και τον άνθρωπο μέσα στο σύμπαν, έχουμε ένα τρομερό πλεονέκτημα σε σχέση με αυτούς οι οποίοι κοιτάζουν τον άνθρωπο από τη μεριά του ανθρώπου. Καλούμαστε λοιπόν να ανοίξουμε το μυαλό μας και να πούμε πέντε στοιχεία. Ωραία. Μια μικρή παρένθεση. Ο Εθέρας στην αρχαία Ελλάδα με αυτό τον Αριστοτέλη σχεδόν ξεχάστηκε. Και οι αρχαίοι Έλληνες μιλήσαν τελικά για τέσσερα στοιχεία. Άρα ο Γαληνός που συνέχισε την αρχαία ελληνική ιατρική μιλάει για τέσσερα στοιχεία. Είναι οι τέσσερις τύποι. Θα τα πούμε σε λίγο. Μην ξεχνάμε ότι το πέμπτο στοιχείο είναι δύσκολο, ο Εθέρας. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Άρα πέντε στοιχεία. Η γη. Δύο λόγια. Τι είναι η γη? Η γη λέει είναι το χοντρό υλικό, είναι τα τούβλα. Έτσι, είναι τα χοντρά υλικά με τα οποία είναι φτιαγμένα αυτή η δημιουργία. Οτιδήποτε γύρω μας υλικό, αυτό που θεωρούμε υλικό, χοντρό, σκληρό, βαρύ, είναι το στοιχείο της γης. Να σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, γιατί μέσα σε αυτό το παράδειγμα θα το εξελίξουμε και είναι το κλειδί μας. Σε ένα άτομο, τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια, τα σωματίδια είναι το στοιχείο της γης. Φανταστείτε ποιο είναι το πιο απλό άτομο. Το πιο απλό άτομο στο σύμπαν, το άτομο του υδρογόνου. Τι έχει το υδρογόνο? Ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Μπορεί να έχει και δεύτερο ηλεκτρόνιο εδώ πέρα μέσα, αλλά μην το μπλέξουμε. Πολύ απλά. Ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο. Τι πιο απλό. Αυτά είναι η γη. Και μην ακούσω θεωρίες Max Planck και ενεργειακά κύματα κλπ. Ας το κρατήσουμε λίγο σταθερό, γεωμένο. Άρα ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο. Η γη του ατόμου. Πολύ ωραία. Το επόμενο στοιχείο είναι το νερό. Το νερό, λέει, είναι η δύναμη που συγκολλά τα πράγματα μεταξύ τους. Αν φτιάξετε ψωμί, λέει, αλεύρι, αλάτι, μαγιά, λίγο ζάχαρη, μέλι. Ωραία, τα έχετε μπροστά σας, τα κοιτάτε τώρα όλα αυτά. Για να τα ενώσετε, τι χρειάζεστε? Νερό. Το νερό, λοιπόν, ενώνει τα πράγματα. Βέβαια, να σας πω κάτι, είναι κάτι τόσο λεπτό που θα το έχετε νιώσει όλοι σας, θα σας το πω τι είναι το νερό στην καθημερινότητά μας. Ξαφνικά βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει το δει 20 χρόνια, 25. Και λες, ρε εσύ ο Άθος. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή, και λέει ο άλλος, ρε εσύ ο Ανδρέας. Εκείνη τη στιγμή νιώθεις κάτι. Πού το νιώθεις? Το νιώθεις κάπου εδώ. Θέλεις να ενωθείς με κάποιον άνθρωπο. Νιώθεις κάτι εδώ, νιώθεις η οικογένειά σου. Έτσι. Ξέρετε, η οικογένεια, τώρα ας πούμε η μία μου κόρη είναι στο ένα μέρος του πλανήτη, η άλλη είναι στο άλλο μέρος του πλανήτη, η σύζυγος είναι κάπου εδώ. Αλλά όταν νιώθω την οικογένειά μου, τη νιώθω κάπως στο σώμα μου. Μπορείτε να το κοιτάξετε. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα πώς πάει το πράγμα. Εάν η οικογένειά μου, είμαστε εμείς εδώ, και ο κακός ο γείτονας, ο κακός, έχει πάρει 10 πόντους από το χωράφι μας. Είμαστε η οικογένειά μας και ο γείτονας. Έτσι. Βέβαια, ο γείτονας έχει την οικογένειά του. Αλλά εμείς οι δύο δεν ενωνόμαστε ακριβώς όπως ενωνόμαστε με τα μέλη της οικογένειάς μας. Το στοιχείο του νερού δεν δουλεύει τόσο πολύ με τον γείτονα, δουλεύει με την οικογένεια. Εάν όμως ο γείτονας είναι Παναθηναϊκός και είσαι και εσύ Παναθηναϊκός, τότε έχεις ένα κοινό στοιχείο με τον γείτονα. Πάτε στο γήπεδο, τσακωμένοι, έτσι δεν μιλάτε. Λες, αυτός εκεί. Αλλά όταν βάζει γκολ ο Παναθηναϊκός, και οι δύο φωνάζετε. Είστε Παναθηναϊκοί. Και οι Ολυμπιακοί είναι απέναντι. Εάν μπουν οι Τούρκοι, εγώ και ο γείτονας που είμαστε τσακωμένοι και με τους Ολυμπιακούς μαζί που είμαστε σκοτωμένοι, θα πάμε να φυλάξουμε τα σύνορα. Δεν είναι. Άρα βλέπετε πόσα επίπεδα ένωσης υπάρχουν. Βέβαια, αν έρθουν και οι εξωγήινοι, εμείς και οι Τούρκοι και οι Σύριοι και οι Τινήσοι κλπ. Θα ενωθούμε για τους ιερούς σκοπούς του πλανήτη. Άρα, τα στοιχεία που είναι τα σταθερά, τα συγκεκριμένα, τα υλικά, πρωτόνιο, ηλεκτρόνιο, είναι η γη. Η δύναμη που τα κρατάει αυτά ενωμένα μεταξύ τους Και λέμε να ένα άτομο υδρογόνου και να ένα άλλο άτομο υδρογόνου. Κρατιούνται χωριστά. Είναι το στοιχείο του νερού. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο. Το πύρ, η φωτιά. Είναι ενέργεια, είναι θερμότητα, είναι ζωντάνια, είναι φως, είναι λάμψη, είναι μεταβολισμός, είναι ζέστη. Είναι το μεσαίο στοιχείο από τα πέντε και ό,τι καεί, ό,τι περάσει από το στοιχείο του πυρός, δεν γυρίζει πια πίσω. Δηλαδή, αν γκρεμιστεί το σπίτι σας, έγινε σεισμός, γκρεμίστηκε το σπίτι. Πάτε στο σπίτι και βλέπετε τα τούβλα είναι εδώ, ο σοβάς είναι εκεί, το τραπέζι πλακωμένο από τον ταβάνι είναι εκεί, αλλά είναι εκεί. Εάν καεί το σπίτι σας, δεν υπάρχει πια. Έτσι, το τραπέζι εξαφανίστηκε. Τα χαρτιά σας εξαφανιστήκαν. Γίνανε στάχτη, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω. Άρα το στοιχείο του πυρός έχει κάτι ιδιαίτερο, είναι στη μέση και τι είναι στο άτομο. Το στοιχείο του πυρός μετασχηματίζει, αλλάζει τα πράγματα. Τι είναι λοιπόν το στοιχείο του πυρός στο άτομο? Είναι η ενέργεια που υπάρχει μέσα στο άτομο. Το οποίο, άμα γίνει ατομική έκρηξη, εκλείεται και καταστρέφει και τη Χιροσίμα και τον Αγκασάκι και δεν ξέρω τι άλλο μαζί. Άρα τα στοιχεία. Η ένωσή με το νερό, η ενέργεια που υπάρχει μέσα. Πάμε στον αέρα. Ο αέρας τι κάνει στη φύση? Φυσάει. Κινεί τα πράγματα. Το χέρι μου τώρα που κουνιέται έχει ένα στοιχείο αέρα μέσα. Έτσι δεν είναι? Κουνιέται. Το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο ενωμένα με το νερό, με την πυρηνική του ενέργεια και η κίνηση του ηλεκτρονίου γύρω-γύρω. Η κίνηση του λευκού αιμοσφαιρίου για να φαγοκυταρώσει ένα βατηρίδιο. Είναι εκπληκτικό όταν το δείτε σε βίντεο, έτσι από μικροσκόπιο. Το λευκό αιμοσφαίριο πώς πηγαίνει, πώς αγκαλιάζει, πώς κλουπ, το ενσωματώνει. Φοβερή κίνηση. Αυτό είναι κυταράκι. Ό,τι λοιπόν έχει να κάνει με το στοιχείο της κίνησης, για μας είναι ο αέρας. Εδώ λοιπόν για το στοιχείο τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω-γύρω από τον πυρήνα. Είναι εντάξει. Απλά, δεν σας λέω τίποτα φιλοσοφίες, σας κριτικές, είναι πάρα πολύ απλά πράγματα. Και τέλος ο εθέρας που είναι λίγο δύσκολο, γι' αυτό χάθηκε από πολλές παραδόσεις, είναι ο χώρος. Πού γίνονται όλα αυτά? Γίνονται μέσα σε έναν χώρο. Δηλαδή τώρα είμαστε σε ένα δωμάτιο, έτσι. Τα σώματά μας, οι ενέργειές μας, η ζέστη, το κρύο, οι κινήσεις. Εάν ξαφνικά, όπως σε μερικά έργα κατασκοπίας, James Bond, αυτός ο τείχος ξαφνικά βγάλει μαχαίρια και αρχίσει και πλησιάζει προς τον απέναντι τείχο. Και μας στερεί σιγά σιγά το χώρο. Δεν θα πεθάνουμε. Δηλαδή έτσι και ενωθούν οι τείχοι, δεν υπάρχουν. Για να υπάρξει λοιπόν η δημιουργία, υπάρχει αυτό το τελείως άειλο στοιχείο του εθέρα. Είναι ο χώρος. Βέβαια, ας πούμε ένας οριλά, να το πω έτσι πολύ απλά. Ο νευρολόγος με την κίνηση του χεριού, άμα έχει ο άλλος Πάρκινσον, ο αγιουρβεδικός νευρολόγος θα πει αυτός έχει αέρινο πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Είναι τόσο απλό. Ο οριλά, όταν βλέπει παχυβλενοβολιτικές αλλοιώσεις και κατάληψη των υγμορίων κοιλωτήτων και των μετοπιαίων κόρπων από παχιά βλέμη, ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή τι έχει κάνει η ασθένεια, η αρρώστια? Ενώ ο Θεούλης, ο κατασκευαστής, έχει φτιάξει τα υγμόρια να είναι κενά, να έχουν χώρο μέσα τους, για 500 λόγους, έρχεται ένα κακό μικρόβιο, έρχεται δεν ξέρω τι, και εκεί αρχίζει και γεμίζει βλέμμα. Αυτό λοιπόν είναι ασθένεια εκείνη τη στιγμή. Άρα και ο χώρος υπάρχει στο σώμα μας. Υπάρχει στην ιατρική χώρος. Δεν είναι μόνο η κίνηση, το πυρ, η θερμότητα, ο μεταβολισμός, το νερό και τα υλικά σωματίδια. Υπάρχει. Λοιπόν, είναι ο χώρος στον οποίο καταλαβαίνει το άτομο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάρτε το απλό άτομο του υδρογόνου. Ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο. Ας παρομοιάσουμε τώρα το πρωτόνιο με μια μπάλα του ποδοσφαίρου. Τέτοιου μεγέθους. Και πάμε να τη βάλουμε στη σέντρα, στο Ολυμπιακό στάδιο. Στο ΑΚΑ. Πού, τι μέγεθος και πού γυρίζει το ηλεκτρόνιο γύρω από την μπάλα που. Συμφωνήσαμε ότι είναι το πρωτόνιο και είναι στη σέντρα του Ολυμπιακού σταδίου. Καμιά ιδέα? Κάτι? Στο γήπεδο. Στη σέντρα. Πολύ περισσότερο. Είναι κεφαλάτι καρφίτσας στις επάνω κερκίδες. Μερικές που είναι χωμένες, στο πρώτο κάτω διάστημα, στις επάνω κερκίδες. Άρα με αυτή την προοπτική, με αυτή την οπτική μάλλον, συνειδητοποιούμε ξαφνικά πολλές φορές με τρόμο ότι η δημιουργία είναι κενή. Δηλαδή το ότι ο τείχος αυτός είναι συμπαγής, το λένε και διάφορες φιλοσοφικές έτσι σχολές, είναι και στο μυαλό μας λίγο. Βέβαια, αν το πιστεύεις ότι συμπαγής, θα πας χαρτοτουλής, θα σπάσει το κεφάλι σου. Αλλά άμα με κάποιο τρόπο ζουμάρι, μπεις μέσα στο σοβά, μπεις μέσα στα μόρια, μπεις μέσα στα άτομα, θα διαπιστώσεις ότι υπάρχει τεράστιο κενό. Τεράστιο κενό. Απίστευτο κενό. Απίστευτος χώρος εφέρας. Λοιπόν, και επειδή εφέρας, αέρας, πύρη, δοργή είναι πολλά, μπορεί να θυμόμαστε τώρα αυτά, ας κάνουμε τα 5, 3. Και δεν θέλω να ακούσω άλλα ανέκδοτα πάνω σε αυτό. Τα 5 θα γίνουν 3 και θα μείνουν εκεί. Η βασική τριάδα λοιπόν στο αγιουρβεδικό σύστημα ακούει στο όνομα Βάτα, Πίτα και Κάφα. Οπουδήποτε γίνεται συζήτηση αγιουρβεδική, κάθε λεπτό, θα το δείτε τώρα στη συνέχεια της ομιλίας, θα πετάγεται μια από αυτές τις τρεις λέξεις. Βάτα, Πίτα, Κάφα. Ανάποδα. Αν περπατάτε στον δρόμο σε ένα καφετήρι και ακούσετε σε ένα τραπέζι να πει κάποιος Βάτα, αυτοί μιλάνε για Αγιουρβέδα. Είναι τόσο σημαντικά το Βάτα, το Πίτα και το Κάφα στο αγιουρβεδικό σύστημα. Με άλλα λόγια, Βάτα για μας συνεξετάζουμε τον εθέρα και τον αέρα, το Βάτα. Το πυρ είναι λίγο έτσι μόνο του. Είναι η φωτιά στο φούρνο Πίτα, είναι μόνο τεχνικός κανόνας. Και το Κάφα είναι η γη και το νερό. Άρα, Βάτα, Πίτα, Κάφα είναι η βάση για να συζητήσουμε για το αγιουρβεδικό σύστημα. Άρα, για πάμε τώρα σε εμάς. Βάτα, χωρίς να ξεχνάμε τον χώρο, όπως σας είπα, τα ειμόρια έχουν χώρο. Το στόμα έχει χώρο. Το στομάχι έχει χώρο. Το έντερο έχει χώρο. Αλλά επειδή είναι όντως λίγο δύσκολο στην κατανόηση σας, το προσπελάσουμε την οπτική του αέρα. Οτιδήποτε κινείται στο σώμα, ελέγχεται από το στοιχείο του αέρα. Βάτα λοιπόν. Συμφωνούμε ότι όλα αυτά κινούνται στο σώμα. Κινούνται, μετακινούνται, πράγματα γίνονται. Αντίστοιχα λέει το αγιουρβεδικό σύστημα, στο μυαλό μας, στο νοητικό μας κομμάτι, ό,τι κινείται, ελέγχεται από το στοιχείο Βάτα. Αυτό που θα το χρησιμοποιήσουμε αμέσως σε λίγο, όταν θα μιλήσουμε για τους τύπους των ανθρώπων, τις ιδιοσυγκρασίες από την αγιουρβεδική σκοπιά. Και μετά να δείτε πόσο μαγικά ομοιοπαθητικές ιδιοσυγκρασίες μπαίνουν μέσα στις αγιουρβεδικές ιδιοσυγκρασίες. Λοιπόν, προς το παρόν είμαστε Βάτα, οτιδήποτε κινείται, είτε στο σώμα, είτε στο μυαλό μας, στις νοητικές κινήσεις. Άρα αυτή τη στιγμή, ξαφνικά η σκέψη που μου πέρασε από το μυαλό, έχω παρκάρει σωστά. Έχω κλείσει το θερμοσύφωνα. Πού θα πάμε την Κυριακή να φάμε, ενώ παρακολουθώ μια ομιλία περί Αγιουρβέδα. Αυτό είναι Βάτα. Καταλαβαίνετε ότι σε κάποιους ανθρώπους είναι πιο συχνό από τους άλλους. Επίσης, κάποιοι άνθρωποι παρακολουθούν μια ομιλία. Θα σας το πω σε λίγο με το Βάτα, θα είναι πιο. Με το Βάτα τύπο θα είναι έτσι πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, το Πίτα. Η φωτιά στο σώμα. Ενέργεια, θερμότητα, μεταβολισμός, ζέστη. Δηλαδή, είναι κάποιοι οι οποίοι, θυμάστε μια παλιά διαφήμιση, κάτι θερμοσορευτές, δεν θυμάμαι και το όνομα, ήταν χειμώνας, χιόνιζε έξω, ο παππούς ήταν με το φανελάκι, το παιδί με το φανελάκι, λέει η γιαγιά με το φανελάκι, ο μπαμπάς με το φανελάκι, όλοι με το φανελάκι. Διότι είχε τρομερή ζέστη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζεσταίνονται πιο πολύ από άλλους. Υπάρχουν ομοιοπαθητικά φάρμακα, ιδιοσυγκρασίες που ζεσταίνονται πιο πολύ από τους άλλους. Έτσι δεν είναι? Γιατί κάποιοι ζεσταίνονται, κάποιοι κρυώνουν? Γιατί έτσι? Γιατί υπάρχει ένας νόμος πίσω από αυτό. Για μας λοιπόν η ζέστη, η θερμότητα, ο μεταβολισμός, οι καύσεις και αντίστοιχα νοητικές καταστάσεις που έχουν να κάνουν με ζέστη, θυμός. Ο άλλος θυμώνει, το βλέπετε, θυμώνει, κοκκινίζει, κοκκινίζουν τα αυτιά του, έτσι, είναι πως τα Mickey Mouse ανεβαίνει, κόκκινο και πετάει και ατμό ο Mickey Mouse από τα αυτιά. Αυτά έχουν το στοιχείο του Πίτα. Ζέστη στο σώμα, ζέστη στο μυαλό, κρατήστε αυτό. Η τακτοποίηση. Η τακτοποίηση είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημάδια του Πίτα ανθρώπου, της Πίτα ιδιοσυγκρασίας. Κρατήστε στο μυαλό σας και αυτό, την τακτοποίηση. Αυτό γιατί δεν μην ανήκει στον προηγούμενο τύπο? Ποιο? Στην κίνηση του μυαλού, στο Β. Βάτα. Η κίνηση του μυαλού είναι η κίνηση του μυαλού. Η τακτοποίηση, γιατί να μην ανήκει στην κίνηση του μυαλού. Η τακτοποίηση είναι να τα τακτοποιήσω και να είναι όλα ακίνητα. Να είναι όμορφα, τακτοποιημένα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ωραίο εδώ. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Αυτό πρέπει να είναι έτσι. Αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό με συγχωρείτε πρέπει να είναι έτσι. Αυτό έτσι. Δεν είναι πολύ πιο ωραία έτσι. Αυτό είναι ο πίτα τύπος. Να περιμένετε, έχει ενδιαφέρον. Πάμε και στο κάθο. Το κάθο τι είπαμε, είναι νερό και γη. Είναι υλικά πράγματα. Είναι πράγματα που αν τα ενώσεις νερό και γη γίνεται μια λασπίτσα. Είναι, ας πούμε, όταν κόβεσαι, εγώ κόπηκα το πρωί, εδώ θα δημιουργηθεί λίγο συνδετικό ιστός, να δέσει, να στοκάρεις με λίγο στόκο από την τρύπα. Είναι στοιχεία πιο υλικά. Έχουν να κάνουν με επούλωση, συγκόνηση, υγρασία. Στο μυαλό, όπως σας έλεγα, ο Παναθηναϊκός, ο αδερφός και η Ολυμπιακή απέναντι, αντίστοιχα, η αγάπη μου, η λατρεία μου, ο έρωτας της ζωής μου, έτσι, είναι το στοιχείο του νερού που σε ενώνει. Λοιπόν, η μνήμη έχει να κάνει με το ότι κολλάει η εκδρομή που πήγα στην 6η γυμνασίου, έχει κολλήσει το μυαλό μου με το στοιχείο του νερού. Παραδείγματα λοιπόν. Τώρα θέλω να μου πείτε εσείς. Στομάχι. Πώς φαντάζεστε ότι μπορεί το βάτα, το πίτα και το κάφα, με την αγιουρβεδική προσέγγιση τώρα, πώς εκφράζονται αυτά τα τρία στο όργανο που λέγεται στομάχι. Σαν ασθένης. Όχι σαν ασθένης. Δεν μιλάμε για παθολογική φυσιολογική, μιλάμε για φυσιολογική. Σαν κατάσταση. Δεύτερο έτος, φυσιολογική. Όχι παθολογική. Απλή φυσιολογική. Λειτουργεί. Περιγραφική, ανατομική, ξέρω εγώ. Φυσιολογικές καταστάσεις. Αφήστε τις άλλες. Βάτα, τι είναι το βάτα, χώρος κίνηση. Τι είναι το πίτα, ζέστη, μεταβολισμός καύσης. Τι είναι το κάφα, υγρασία, ενότητα κλπ. Ποια τολμηρή ψυχή. Στο βάτα. Το βάτα, τι θα μου πείτε για το βάτα. Θεωρώ ότι είναι στην κίνηση, αυτό που είπα και στο κενό. Η κινητικότητα του. Το στομάχι. Εξορισμού είναι μια σακούλα που έχει χώρο μέσα της. Έτσι δεν είναι. Έχει χώρο. Αυτό είναι το εθέριο βάτα στοιχείο του στομάχου. Το στομάχι δεν κάνει συσπάσεις. Αναμειγνύει, ανακατεύει, προωθεί συσπάσεις. Αυτό είναι το βάτα, το αέρινο κομμάτι του στομάχου. Άρα, μία σπαστική γαστρίτιδα που σου λέει όλος έχω κράμα. Το νιώθω το στομάχι γίνεται κόμπος, γίνεται φιόγκος. Για μας, τι γαστρίτιδα είναι. Με τη λίγη ώρα που ακούσαμε τα Αγιουρβέδα, είναι μια βάτα γαστρίτιδα. Και θα δούμε ποια ομοιοπαθητικά φάρμακα πάνε εκεί πέρα, τι κολλάνε. Είναι εντάξει, κατανοητό. Και ένας όμπρος δεν είναι βάτα. Έρχομαι εκεί, έχουμε πολλά. Διότι τους καρκίνους υπάρχουν τρεις τύποι καρκίνου. Λοιπόν, πίτα. Ποιο είναι το πίτα στο στομάχι. Η πέψη. Η πέψη, δηλαδή τα όξινα, καυστικά, γαστρικά υγρά. Άρα σου λέει ο άλλος. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Με ρωτάτε αν έχω σπασμό στο μαγείο, τι σημαίνει σπασμό. Εγώ έχω ξυνήλες γιατρέ. Με καίει το στομάχι. Καούρες. Ρεύομαι. Ξινό. Καίει. Τι σημαίνει αυτό, εμείς το λέμε υπερχλωρίδρυ. Πολύ οξύ. Για μας είναι πολύ πίτα. Και σου λέει κάποιος άλλος τώρα. Δεν έχω σπασμούς. Δεν έχω οξύτητα, καούρες, συνεψίματα κλπ. Τι έχω, ένα φάρος. Σαν να έχω κάτσει, σαν να έχω καταπιεί μια πέτρα. Η βλέμη που είναι στο στομάχι, δεν είναι κάτι ζουμερό, πηχτό, λασπόδες, ας το πούμε, ένας βούρκος που είναι κολλημένο στο τείχομα και βγαίνει το ξύνο γαστρικό υγρό, πέπτει το κρέας που έχουμε φάει, αλλά το στομάχι που είναι κρέας δεν πέπτεται, είναι το φιλοσοφικό ερώτημα. Εφόσον το στομάχι μπορεί να πέψει ένα στομάχι, εάν το καταπιούμε, γιατί δεν πέφτει τον εαυτό του. Γιατί έχει τη βλέμη που το προφυλάσσει. Τώρα, αν έχουμε πάρα πολύ βλέμη, μα πάρα πολύ, έτσι, μιλάμε για πολύ βλέμη, δεν μπορούν τα όξινα γαστρικά υγρά να κάνουν καλά τη δουλειά. Τώρα, ακόμα λέει, έχω το αρνάκι με τις πατάτες από αυτές στο στομάχι μου. Ένα βάρος. Άρα, μια γαστρίτιδα, για μας, αποκτά τελείως διαφορετική εικόνα. Κάνουμε δύο-τρεις ερωτήσεις. Προσπελάζουμε με αγιουρβεδική σκέψη για γαστρίτιδα. είναι εντάξει. Λογικά. Έχουν ενδιαφέρον. Έχουν πλάκα. Τι περιγράφουμε. Δηλαδή, σας λέω, αυτό είναι ένα ποτήρι. Και έχουμε αντιστοιχεία και με ιδιοσυγκρασιακές γαστρίτιδες. Πολύ μεγάλη. Πι σίγμα και πολλά σίγμα μετά. Λοιπόν. Επόμενο. Η κίνηση λοιπόν, κίνηση και χώρος, τα όξινα υγρά, η βλέμη. Τόσο απλό. Για πάμε να... Πνεύμονες. Φυσιολογία. Ανατομία, φυσιολογία. Δεύτερο έτος μιλάμε. Αν και πλέον από το δεύτερο εξάμηνο, στο πρώτο έτος, δεν ξέρω ποιοι είναι τόσο νέοι. Ναι, έχουμε ανατομία. Βγαίνουμε στην ανατομία από το δεύτερο εξάμηνο. Όχι. Δεύτερο έτος. Δεύτερο έτος ιατρική. Εδώ Αθήνα. Εδώ Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει η ανατομία του πρώτου εξάμηνου. Είναι πολύ διαφορετικά. Είναι αλλιώτικα. Λέμε λοιπόν, ανατομική και φυσιολογία δευτέρου έτους, πνεύμονες. Τι είναι για μας οι πνεύμονες κατά το Βάτα, τι σημαίνει Βάτα, χώρος και κίνηση. Είναι ο χώρος που έχουν μέσα οι πνεύμονες και η κίνηση. Θα μου πείτε, επειδή είστε προχωρημένοι, ναι, οι πνεύμονες δεν γίνονται αυτόν, δεν γίνονται μόνοι τους, είναι το κρατικό τείχομα, ναι, αλλά υπάρχει μία κίνηση, μπαίνει, βγαίνει άραση. Άρα το Βάτα. Άρα ένα άσθμα με συρριγμό, που σημαίνει σπασμό. Μπαίνει ο ασθενής και ακούς... Το ακούς, μακριά. Σπασμός. Τι να σου πω, κίνηση. Για μας είναι ένα βάτα άσθμα. Κάθεται δίπλα ένας άλλος, έχει μία αναπνευστική κατάσταση. Το ακούς. Ζουμιά. Βράσιμο. Βράσιμο, ναι, ζουμιά. Υγρό. Έτσι. Το πίτα είναι το οξυγόνο κλπ. Η ατελεκτασία πνευμοθώρακας δεν είναι βάτα που είναι στέρηση του χώρου. Το στριμώχνει στη γωνία, δεν υπάρχει χώρος να εκτυχθεί ο πνεύμονας. Ο ίδιος ο πνεύμονας δεν έχει πρόβλημα. Πάλι να μιλάω, άδεια στο την πίεση, μια χαρά. Ο άλλος μπορεί να πεθάνει. Θα μου πεις, σε μια τέτοια οξία κατάσταση, πώς θα πάει σε ένα ιστορικό, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε την εφηβεία σας, πότε ξεκίνησε η περίοδος σας. Παππού σας από τι ασθένειες είχε, πώς κοιμάστε το βράδυ, ξεκεβάζετε τα στεντόνια, τα στεντόνια. Τον βουτάς στο πρώτο εφημερεύον νοσοκομείο να το σώσεις. Και μάλιστα πας κατευθείαν πνευμοθώρακα, τρέχουμε τώρα. Ο Τσάρακα και ο Σούσουλτα το ίδιο πράγμα θα κάνουν. Δηλαδή οι χειρουργικές τεχνικές, έχετε πάει, ήταν η πρώτη φορά που πήγα στην Επίδαυρο, ξέρετε, πηγαίναμε με τους γονείς στο θέατρο της Επιδαύρου. Και κάποια στιγμή είχαμε πάει πολύ νωρίτερα και απέναντι από το θέατρο που κατεβαίνετε είναι το μουσείο της αρχαίας Επιδαύρου. Μόλις μπεις λοιπόν στην πρώτη αίθουσα πριν από το μακρινάρι του διάδρομου, φάτσα απέναντι υπάρχει μια βιτρίνα με χειρουργικά εργαλεία. Απίστευτης λεπτομέρειας και ακρίβειας. Μυστέρια, λαβίδες, χαμός γίνεται. Δηλαδή, σαν να βλέπεις μπροστά σου πάνω σε μια χειρουργική αίθουσα. Και λένε τώρα οι παράξενοι, ναι, σιγά που κάνουν χειρουργία. Κυρίως οι χειρουργοί ήταν μαζί με τους πολεμιστές. Έτσι, ασχολούνταν με τραύματα, πράγματα κλπ. Ναι, αλλά άμα βλέπουμε κρανία. Που έχουν κρανιοτομές. Και όχι μόνο έχουν κρανιοτομή, έχουν και επούλωση του οστού, που σημαίνει ότι ο ασθενής μας έχει χειρουργήθει και επέζησε για μήνες ή για χρόνια. Δεν τα χαζεί οι αρχαίοι. Και λέει ο άλλος, και πώς δίνανε αναισθησία οι αρχαίοι. Και πρέπει να τον αναισθησιολόγο από πίσω και είναι μετά αυτά του κλπ. Με πολλούς τρόπους δίνανε αναισθησία οι αρχαίοι. Ένας πιο απλός, αυτό. Ένας πιο αυτό. Μέθη. Ένας πιο απλός, με ένας άλλος, με βότανο, με πιούχα. Δηλαδή γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Απλώς εμείς τώρα έχουμε τις γαλάζιες και τις πράσινες φόρμες μέσα στα χειρουργία. Αρθρώσεις. Εμφανίστηκε το βάτα κατά λάθος. Μια άρθρωση, πάρτε ένα γόνατο. Με πονάει γιατρέ μου το γόνατο. Πότε σας πονάει. Με πονάει όταν είναι ακίνητο. Μόλις κινηθώ, περνάει. Σου λέει άλλος. Τι λέτε. Όταν κάθομαι, όταν ξαπλωμένος, είναι μια χαρά το γόνατό μου. Έτσι και πάω να κινηθώ, με πεθαίνει. Δεν είναι δύο διαφορετικές αρθρίτιδες. Γιατί να δώσω με ζουλίδι και στις δύο. Να δώσω, δεν έχω αντίρρηση. Δηλαδή, εγώ είμαι λίγο πιο ανοιχτός σε αυτά. Στην ιατρική τα έχουμε μάθει όλα. Άμα χρειαστεί, να πάρουμε και με ζουλίδι. Αλλά δεν έχει διαφορά μια αρθρίτιδα που σου λέει άλλος, καίει το γόνατό μου. Καίει, το πιάνεις. Και είναι ζεστό. Σου λέει άλλος, ούτε ζεστό, ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε πού. Πρισμένο. Πήγα στον αυτοπαιδικό, μου βγάλε 2 σύριγγες ζουμί από μέσα. Άρα, οι αρθρίτιδες επίσης μπορούν να καταχθούν πάντα πίτα Κάφα. Μπορεί να ανήκει και σε 2 κατηγορίες. Μην το μπερδεύουμε τώρα. Βεβαίως μπορεί να έχει 2 κατηγορίες. Μπορεί να είναι και απλά. Ζεστό δηλαδή και με υγρό. Ρούμπορ, τούμορ, κάλορ, ντόλορ. Και δυσφάξιο. Το πέμπτο που ήταν το ξεχασμένο. Σου λέει άλλος. Ρούμπορ. Κόκκινο. Τούμορ. Ήδημα. Κάλορ. Ζέστη. Ντόλορ. Πόνος. Και τελικά δυσφάξιο, δυσλειτουργία της αρθρώσεως. Δεν είναι υποχρεωτικό να μπαίνει και τα 4. Δεν πρέπει να πληρούνται και τα 4 κριτήρια για να ονομάσεις μια αρθρίτιδα, μια φλεγμονή. Μπορεί να έχεις 2, 3 και 4. Άρα, ελπίζω μέχρι στιγμής δεν έχετε. Εντάξει, είσαστε και λίγο, για να είστε εδώ, λίγο πιο ολιστικά προσανατολισμένοι ως προς τις ιατρικές που μαθαίνουμε. Δεν θέλω να αποκλείσουμε καμία ιατρική, μα καμία, και πολλές φορές τσακώνουμε, σε εισαγωγικά. Έχουμε μια έτσι αντιπαλότητα με συναδέλφους, είτε κλασικούς, που σου λένε καλά, ιατρική τελείωσης. Τι αηδίες είναι αυτά. Και σου λέει τι θα πάρεις, ας πούμε, καίγεται από τον πυρετό το παιδί και θα πάρει μπελαντόνα. Τι λέτε κύριε. Αμοξίλ, αυτό, να σώσουμε το παιδί μας. Φροντίζω να απομακρύνουμε και από συναδέλφους ολιστικούς, οι οποίοι λένε τι θα πάρει αντιβίωση. Ποτέ δεν θα πάρει αντιβίωση. Μπελαντόνα και θα περιμένουμε. Δηλαδή πόσο να περιμένουμε. Περιμένουμε 20 μέρες, ας πούμε. Οξία, μέση, ποιότητα στο τίτλο. 39 και 7 πυρετός, ρίξει την πάνω και ανακούφισε τον πόνο και πράσινο πιχτό, δύσοσμο υγρό. Να δώσουμε κανόνι δευτικούλα. Συμφωνώ. Είναι οξύτο περιστατικό. Αν και οι γονείς το δέχονται, έτσι. Αλλιώς, σε κλόρ των 750 ένα 12ωρο και μετά ελάτε να συζητήσουμε γιατί το παιδάκι σας είχε την 7η οτίτιδα μέσα στη σχολική χρονιά. Εκεί να κάνουμε συζήτηση. Τι θα κάνει η κόρη σας, κύριε Τσουρουκτσόγλου, αν έχει οξία σκολικορίτιδα. Τι θα κάνει. Στο πρώτο εφημεράκι του νοσοκομείου, με τον καλύτερο συνάδελφο που θα βρω, να τη χειρουργήσουμε. Δηλαδή το μυαλό μας να είναι ανοιχτό. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Τύποι ιδιοσυγκρασίας. Βάτα πίτα κάφα παντού. Βάτα πίτα κάφα στο κλίμα. Άμα φυσάει ο αέρας δεν είναι βάτα. Άμα έχει καύσωνα δεν είναι πίτα. Άμα βρέχει δεν είναι κάφα. Βάτα πίτα κάφα σε αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει κάποιο αυτοκίνητο. Τώρα βέβαια έχουν όλα ενωθεί τα αυτοκίνητα, αλλά παλιά λέγαμε τα Volvo, βαριά αυτοκίνητα. Φουλά μαρίνα. Τι αυτοκίνητα ήταν τα Volvo τα παλιά. Κάφα. Τα τελικά τα αυτοκίνητα. Έπαιρε στην λαμπαρία, την κοίταζε και στράβε. Αλλά το τι επιταχύνσεις είχαν άνθρωποι. Άρα μπορούμε να δούμε όλα αυτά. Το πιο βασικό τώρα είναι τους ανθρώπους. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι είναι στο σινεμά ή καλή ώρα σε μια ομιλία, κάθονται στην καρέκλα και κουνιούνται. Προς Θεού, όσοι κουνιάστε, μη σταματήσετε να κουνιάστε, έτσι. Κουνιούνται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι και μόνο που τους βλέπεις να κουνιούνται, για σένα πλέον, είσαι ψηλιασμένος, βάζεις στο μυαλό σου ότι η κίνηση που βλέπω είναι βάτα. Να ξέρω, μαζεύω στοιχεία. Θα δείτε στη σημείωση που σας δίνω, υπάρχουν λίστες που μπορείτε να τσεκάρετε. Και μπορεί να έχει κίνηση σε πολλά επίπεδα. Είναι ο ασθενής ο οποίος θα σου πάρει τηλέφωνο να κλείσει ένα ραντεβού, να μιλήσει με τη γραμματέα σου, θα κάνει μια ώρα να συγκεντρωθεί. Δηλαδή πώς θα έρθω, δηλαδή πού είστε, δηλαδή πώς θα παρκάρω, δηλαδή από την Αχαρνών θα στρίψω δεξιά ή θα στρίψω αριστερά, από πού θα έρθουμε, από κάτω ή από πάνω. Τέλος πάντων, κλείνει ένα ραντεβού στις 4:30 την μια Τετάρτη. Στις 4:30 την Τρίτη εμφανίζεται στην πόρτα. Και λέει Παπαδόπουλος. Λέει ο γραμματέας, ναι, είστε αύριο. Πού! Δεν το σημείωσα καλά. Πειράζει να κάτσω. Δεν πειράζει. Κάθεται στην καρέκλα. Σηκώνεται να δει λίγο απ' έξω το κύριο.